Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου Δύσων του Κόντρα. Καλησπέριζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Καλή επιτυχία σε αυτή την νέα αρχή που κάνετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με ένα θέμα το οποίο είναι εσωκομματικό. Σας βέβαια σήμερα έχετε και αρκετά κομματικά, οπότε θα επανέλθουμε. Από το πρωί, από το μεσημέρι μάλλον, η είδηση που παίζει είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει Πολάκη μέσω Χαρίτση. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω πόσο πρόβλημα σας δημιουργεί το ότι ο κύριος Πολάκης επέλεξε τέλος πάντων να πει αυτά που είπε κατά της συντονίστριας για τα προσφυγόπουλα, ακόμη και με ψυχιατρικούς όρους. Αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι αρέσκεστε πολλές φορές σε βαρύγρουπους τίτλους. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έχω όμως να πω ότι χρειάζεται από όλους μας, όσους εκφέρουμε δημοσιολόγο, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Mm-hmm. Και βεβαίως, τρέψτε μου να πω, να μην δίνουμε και αφορμές και ευκαιρίες και στους πολιτικούς αντιπάλους να στρέφουν τη συζήτηση εκεί που θέλουν. Γιατί βεβαίως δεν είδα και όλο το προηγούμενο διάστημα να γίνεται συζήτηση για τις δηλώσεις της συγκεκριμένης, τους συγκεκριμένους στελέχους πλέον και της κυβέρνησης, οι οποίες νομίζω ότι συνιστούσαν ένα ευρεολόγιο προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς συγκεκριμένα στελέχη του όταν βρισκόταν η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, και χρησιμοποιήθηκαν και ως εφαλτήριο για να ανέλθει και στα κυβερνητικά αξιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι χρειάζεται προσοχή, και από εκεί και πέρα βεβαίως εμείς δεν θα επιτρέψουμε να στραφεί η συζήτηση σε άλλα ζητήματα από αυτά τα οποία κατά την γνώμη μας είναι μείζωνα, είναι πάρα πολύ κρίσιμα και αφορούν τους Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Άρα, να προσπαθήσω λίγο να κάνω μετάφραση. Αν δεν υπήρχε χθες η ιστορία Πολάκη, η επικαιρότητα θα ήταν μόνο ο διορισμός και ο παραλίγο διορισμός πατέρα στο νοσοκομείο Καρδίτσας. Κάνω καλή μετάφραση? Μερική μετάφραση, γιατί δεν θα ήταν μόνο αυτό. Είναι αυτό βεβαίως ένα μείζον ζήτημα από αυτά που είχα στο νου μου όταν σας έλεγα πριν από λίγο ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητάμε στον δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Πράγματι, αυτό είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα. Γιατί, και γιατί είναι κεντρικό? Γιατί ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μας το παρουσιάσει ως μια στοχία, ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι εδώ υπήρχε μια συστηματική προσπάθεια, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια το περιώνυμο επιτελικό κράτος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να στελεχωθεί με τα γνωστά γαλάζια παιδιά. Έχουμε μια αντιγραφή του μοντέλου λειτουργίας του παλαιού κομματικού συστήματος όπως το γνωρίσαμε σε αυτή τη χώρα 40 χρόνια. Και βεβαίως εδώ η ευθύνη δεν βαραίνει τόσο τον αρμόδιο υπουργό. Η ευθύνη βαραίνει ευθέως τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί είδαμε. Επειδή είχε συναντηθεί με τον. Χαρακτηριστική περίπτωση από όλες. Ναι. Τον κύριο πατέρα, ο οποίος για μία μέρα έγινε διοικητής του νοσοκομείου της Καρδίτσας, να λέει σε συνέντευξή του ότι συναντήθηκε με τον ίδιο τον σημερινό πρωθυπουργό, στο γραφείο του, στη Βουλή μάλιστα. Ναι. Και εκεί υπήρξε μια συναλλαγή έτσι ώστε αυτός να μεταφέρει, όπως λέει, τον κομματικό του στρατό στη Νέα Δημοκρατία και να κερδίσει αυτή τη θέση μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί αυτή η συμφωνία έκλεισε με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, αν ο κύριος Μητσοτάκης μπαίνει σε μια διαδικασία να συναλλάσσεται με πολιτευτές αυτού του επίπεδου, τι ακριβώς κάνει όταν συζητάει με μεγάλους επιχειρηματίες ή με μεγάλα συμφέροντα. Ούτε που θέλω να φαντάζομαι τι συμβαίνει εκεί πέρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα ηθικής τάξης, αλλά είναι μείζον πολιτικό ζήτημα, γιατί ακριβώς εμπλέκεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά σε αυτήν την υπόθεση. Και βεβαίως δεν συνιστά μεμονωμένο περιστατικό, όπως πήγαν να μας το παρουσιάσουν. Είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές τις μέρες. Γραμματείς ΝΟΔΕ να αναλαμβάνουν θέσεις διοικητών νοσοκομείων, ανθρώπους οι οποίοι χωρίς κανένα προσόν, αλλά με ρατσιστικές δηλώσεις να καταφέρονται κατά των προσφύγων να αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις ευθύνης, νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία δεν περιποιεί τιμή. Και ξέρετε, και αυτό επισημάναμε και εμείς και σε μια ανακοίνωσή μας, ίσως στην κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνονται ότι οι πολίτες μετά την έξοδο από την δεκαετή κρίση, ένα πράγμα που σίγουρα δεν θέλουν,
είναι να επιστρέψουμε στα παλιά. Και τα παλιά δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, mm-hmm. τον οποίο ήρθε στο παρόντο η κυβερνήση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ήταν που τον προκάλεσαν, αλλά έχουν να κάνουν ακριβώς και με τέτοιες λογικές, με τέτοιες πρακτικές, οι οποίες έχουν αποδοκιμαστεί, έχουν καταδικαστεί από τους πολίτες, πρακτικές οι οποίες φαίνεται ότι τελικά ο κ. Μητσοτάκης, παρότι προεκλογικά κράδαινε, θα έλεγα, την ρομφαία της αριστείας και της αξιοκρατίας, mm-hmm. φαίνεται ότι είναι ο πιο παλιός από τους παλιούς εκπροσώπους αυτού του συστήματος. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε στην πράξη. Αν είχατε όμως δίπλα σας τώρα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και σας έλεγε ότι αφήστε τους δημοσιογράφους να τα λένε αυτά, εσείς δεν δικαιούστε για να ομιλείτε, και σας έλεγε για τους διοικητές με τα πλαστά πτυχία, για το βουλκανιζατέρ και όλα τα γνωστά, τι θα το απαντούσατε? Εμείς δικαιούμαστε να ομιλούμε. Mm-hmm. Και δικαιούμαστε να ομιλούμε, ναι. γιατί η αντίστοιχη διαδικασία που έτρεξε από το Υπουργείο Υγείας επί ημερών του Ανδρέα Ξανθού και του Παύλου Πολάκη στο Υπουργείο Υγείας το 2016 mm-hmm. ήταν μια διαδικασία πρότυπο, η οποία δεν είχε ακολουθεί ποτέ στο παρελθόν και δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έμαθε από αυτή για να την ακολουθήσει και η ίδια. Τι ήταν αυτή η διαδικασία? Ουσιαστικά η απλή εφαρμογή του νόμου. Αλλά πολλές φορές και αυτό στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή τι? Συγκρότηση μιας ειδικής επιτροπής, η οποία mm-hmm. μέσω ανοιχτού διαγωνισμού έκανε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους, mm-hmm. κατατέθηκαν βιογραφικά. Έγιναν συνεντεύξεις, δόθηκαν βαθμολογίες σε όλους τους υποψήφιους και έτσι έγινε η επιλογή των διοικητών των νοσοκομείων. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν, για να βλέπουμε, αν θέλετε, και την πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, ότι υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις, το 15% μάλιστα συγκεκριμένα, διοικητών οι οποίοι παρέμειναν στις θέσεις τους, ναι. παρότι προέρχονταν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς δεν τους διώξαμε για να βάλουμε τα δικά μας παιδιά, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί πληρούσαν τα κριτήρια, παρέμειναν στις θέσεις τους. Και τότε, όταν ο Υπουργός, ο Ανδρέας Ξανθός, ανακοίνωσε τους νέους διοικητές νοσοκομείων, συνόδευσε αυτή την ανακοίνωση με πλήρη βιογραφικά, με πλήρη μοριοδότηση όλων των υποψηφίων, για να υπάρχει διαφάνεια προς τη διαδικασία. Mm-hmm. Σήμερα, δυστυχώς, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Τότε η διαδικασία είχε κρατήσει 6 μήνες. Σήμερα είδαμε μέσω fast track διαδικασιών να ανακοινώνονται ονόματα με τα γνωστά αποτελέσματα από αυτά που είδε το Πανελλήνιο τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι είναι η μέρα με τη νύχτα και γι' αυτό ακριβώς δικαιούμαστε να ομιλούμε για το πώς η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Έχετε ούτως ή άλλως διατελέσει και υπουργός εσωτερικών. Ως εκ τούτου, έχω και ένα λόγο παραπάνω να σας ρωτήσω πώς εκλάβατε την προειδοποίηση, να την πω, τη δήλωση, θα την πω εγώ και εσείς σχολιάστε, του διαδόχου σας στο Υπουργείο Εσωτερικών, του κ. Θεοδωρικάκου, ότι ο μόνος τρόπος να αποφύγει η χώρα τις διπλές εκλογές θα είναι να πείτε ότι συνενείτε στο να φύγουμε από την απλή αναλογική και στο να βρεθεί να σκουβεντιάσετε με τη Νέα Δημοκρατία και να συνενέσετε πάνω σε ένα νέο εκλογικό νόμο ενισχυμένης αναλογικής προφανώς. Η απάντηση είναι πολύ απλή, κύριε Μελιγκόνη. Για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την αριστερά, mm-hmm. η απλή αναλογική, όχι σήμερα, εδώ και δεκαετίες, αποτελούσε πάγιο αίτημα ναι. και αποτελούσε βασικό προγραμματικό μας στόχο. Mm-hmm. Εμείς ως κυβέρνηση καταφέραμε αυτόν τον στόχο να τον κάνουμε πράξη. Έγινε νόμος του κράτους η απλή αναλογική. Ό,τι και αν λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, αυτό είναι το εκλογικό σύστημα της χώρας σήμερα. Με αυτό το εκλογικό σύστημα θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές. Όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι όνειρα θερινής νυχτός του Υπουργού Εσωτερικών. Οι επόμενες θα γίνουν. Το ερώτημα είναι αν οι μεθεπόμενες θα γίνουν κολλητά με τις επόμενες. Γιατί εδώ που τα λέμε, έχει ο κ. Μητσοτάκης υπονοήσει ότι θέλει να κάψει την απλή αναλογική, μη συμβάλλοντας στο να βρεθεί λύση. Μας έχει συνηθίσει, θα έλεγα, η Νέα Δημοκρατία σε τυχοδιοκτισμούς, σε μία αντιμετώπιση, αν θέλετε, της εκλογικής διαδικασίας με όρους μικροκομματικού εκλογομαγειρέματος. Mm-hmm. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και παρόλα αυτά αυτό το οποίο καταθέτει στο δημόσιο διάλογο, mm-hmm. αυτό το οποίο προσπαθεί να, για το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, είναι η ανάγκη για διπλές εκλογές, να κάψει την απλή αναλογική κλπ. Τέτοιου τύπου παιχνίδια. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι πολιτικά δεν νιώθει να πατάει και τόσο καλά στα πόδια της η συγκεκριμένη κυβέρνηση για να πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Από τη μεριά μας είμαστε ξεκάθαροι.
ξεκάθαρη. Η απλή αναλογική είναι το σύστημα το οποίο υποστηρίξαμε. Με αυτό θα πάμε και στις επόμενες εκλογές. Ναι. Και βεβαίως μακριά από εμάς λογικές καψίματος διπλών εκλογών κλπ. Σας ρωτώ και με αφορμή όσα είπε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νίκη, αν δεν απατώμαι, ο κύριος Τσίπρας, εάν αποδειχθεί ότι αυτό το σενάριο για πρόωρες εκλογές το 2020, όσο τέλος πάντων η κυβέρνηση έχει την περίοδο χάριτος κτλ. Αντιλαμβάνεστε έτσι. Τις φοβάστε? Εμείς θα άντεχε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις που έχει διευρυνθεί η διαφορά, και είναι λογικό στα πρώτα βήματα μιας κυβέρνησης. Δεν φοβόμαστε τίποτα, κύριε Μελιγκόνη, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι προφανώς στους πρώτους μήνες δείτε τι ποσοστό αποδοχής είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ναι. Έτσι. Είναι πολύ λογικό. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και πολιτικά πάντα εκτιμούμε την συγκυρία, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση ήδη σε αυτούς τους πρώτους μήνες, παρόλη την περίοδο χάριτος που όπως κάθε κυβέρνηση είχε και η σημερινή, ναι, έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες σε όλα, θα έλεγα, τα πεδία, από την οικονομία και τα εργασιακά, μέχρι το προσφυγικό, βεβαίως, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα ζητήματα των δικαιωμάτων, τα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης του κράτους και όλων αυτών που είδαμε τις τελευταίες μέρες με το πώς αντιλαμβάνεται το δημόσιο ως λάφυρο και ως την ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχει για το κράτος. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι γίνονται σιγά σιγά αντιληπτά από τους πολίτες, και γι' αυτό δεν θα προέτρεχα να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα των εκλογών. Εδώ είμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας, την πολιτική μας δουλειά, και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Πολλοί βλέπουν ότι επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο χάριτος κτλ., υπάρχει τέλος πάντων ένα πρόβλημα, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από ήττες, συνεχόμενες εκλογές κτλ. Υπάρχει μια αμηχανία ως προς την άσκηση κριτικής, ως προς την αντιπολίτευση. Θέλω να σας ρωτήσω, τώρα που είναι ακόμη νοπή η κυβερνητική περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πόσο σας δυσκολεύει? Για παράδειγμα, σηκώνεται το θέμα με τις δηλώσεις στα Ικούρα για τη μεσαία τάξη, αν το να παίρνει κάποιος 500 ευρώ το μήνα τον κάνει μέλος της μεσαίας τάξης. Όμως, με δεδομένο ότι από τη μεσαία τάξη χάσατε τις εκλογές, πόσο το ένα κουμπώνει με το άλλο? Καλά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν νομίζω ότι διαβάζεται μονοσήμαντα. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί λόγοι που δείξαν στο συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα, άρα δεν θα το συνέδεα μόνο με τα ζητήματα της μεσαίας τάξης. Σύμφωνα, τα συνθήματα υπερφορολόγησης κλπ. Ήταν, ναι, φαντάζομαι, να δείτε, κύριε Μελιγκόνη, καθοριστική παράγοντα. Τι συμβαίνει, γιατί τελικά βλέπετε ότι η πραγματικότητα πολλές φορές έρχεται και είναι πολύ εκδικητική. Γιατί όντως η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση σήκωσε πάρα πολύ τα θέματα της δίθεν υπερφορολόγησης από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι τα επίσημα στοιχεία και από την ΕΛΣΤΑΤ έδειχναν ότι κατά την πενταετία 2010-2014 είχε υπάρξει το 83% της φορολογικής επιβάρησης των Ελλήνων πολιτών, ενώ την περίοδο 15-18 υπήρξε μόνο το 17% της συνολικής επιβάρησης που είχαν σε αυτή την οκταετία. Είχε γίνει εμπροστοβαρός αυτή η επιβάρηση. Παρ' όλα αυτά όμως σήκωσε τα ζητήματα της υπερφορολόγησης, μίλησε για ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε τώρα ότι με μια σειρά από ενέργειες της κυβέρνηση, η φρέσκη αυτή κυβέρνηση με την περίοδο χάριτος που λέγαμε πριν, τι κάνει? Ουσιαστικά αθετεί αυτές οι υποσχέσεις. Κατατέθηκε και συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο. Το οποίο ειδικά για τη μεσαία τάξη είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο περίμεναν τα μεσαία στρώματα. Είδα χθες, για παράδειγμα, ανακοίνωση, οργισμένη ανακοίνωση από την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, την Πομιδά, η οποία δεν νομίζω να θεωρεί κάποιος ότι είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και η οποία μιλάει, λέει ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός των φοροελαφρύνσεων. Λέει ότι τίποτα δεν έχει να δει η μεσαία τάξη και οι ιδιοκτήτες από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση, και βεβαίως και με ενέργειες άλλες οι οποίες κάνει, όπως η αύξηση των τιμολογίων ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που κατεξοχήν τη μεσαία τάξη επιβαρύνει, αλλά και η αθέτηση μέτρων τα οποία είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα ίσχυαν από 1η-1η-2020, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης μέχρι 20.000 και μείωση από εκεί και πάνω, μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50% και όχι στο 95% που συνιστά κοροϊδία που κάνει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αύξηση των υπεραποσβέσεων στο 150%, μέτρα δηλαδή πολύ σημαντικά, και βεβαίως ο ΕΝΦΙΑ,
Εμείς, ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, προτείναμε στην κυβέρνηση, εφόσον μετά τις εκλογές κατάφερε να βρει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο από αυτόν τον οποίο εμείς είχαμε αφήσει, γιατί τότε μας έλεγε ότι δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Εφόσον βρήκε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο αυτόν, να τον κατευθύνει στην ελάφρυνση των χαμηλών και των μεσαίων ιδιοκτησιών. Ναι. Καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση την απέρριψε αυτή την τροπολογία, γιατί ακριβώς ήθελε να ελαφρύνει τις ιδιοκτησίες πάνω από 500.000 ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Mm-hmm. Και νομίζω ότι, μιας και συζητάμε για την υπερφορολόγηση για τη μεσαία τάξη, η μεσαία τάξη ήδη νιώθει αδικημένη και προδομένη από την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να προσβλέπει σε αυτή την κυβέρνηση η μεσαία τάξη. Τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο στα κομματικά και έσω κομματικά σας, διάβαζα πριν μια διαρροή του κινήματος αλλαγής, Πασόκ, όπως θέλετε πείτε το, που πάνω κάτω έλεγε ότι εντάξει, η κυρία Βάρτζελ είχε πάει και στο Μέγαρο Μουσικής όταν κάνατε την εκδήλωση για τις πρέσπες, άρα πάνω κάτω σας είχε ψιλοπροσεγγίσει. Ο κύριος Τζουμάκας το ίδιο. Ότι ο κύριος Μητσός ήταν συνεργάτης του κυρίου Σιμίτη και όχι Πασόκ. Ότι ο κύριος Θήμιος Δρόσος, ο γιατρός του Ανδρέα Παπανδρέου, από το 9 είχε φύγει από το Πασόκ. Πάνω κάτω η ανακοίνωση καταλήγει στο ότι είναι περσινά ξινά σταφύλια η Κεντρική Επιτροπή που, ανασυγκρότησης που ανακοινώσατε και ότι δεν σηματοδοτεί κάποια διεύρυνση. Τι απαντάτε? Εγώ νομίζω ότι και μόνο ότι ένιωσαν την ανάγκη να βγάλουν μια τέτοια ανακοίνωση σημαίνει ότι μάλλον κάποιο πρόβλημα τους δημιούργησε. Από εκεί και πέρα όμως, κοίταξε, εγώ δεν θα μπω σε μια ονοματολογία για να μην αδικήσουμε και άλλους ανθρώπους, 695 συμπολίτες μας συμμετέχουν σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης και νομίζω ότι το εύρος των συμμετοχών και των πολιτικών καταβολών δείχνει ακριβώς και την δυναμική που μπορεί να έχει αυτή η διεύρυνση. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως το Σαββατοκύριακο που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το νέο αυτό όργανο θα σηματοδοτήσει, αν θέλετε, και την έναρξη αυτής της νέας πορείας για την επαφή με το λαό, για την διεύρυνση, για την συνάντηση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με όλα αυτά τα κοινωνικά στρώματα τα οποία προσβλέπουν σε εμάς, ακουμπάνε σε εμάς, να τα εκφράσει ο δικός μας κομματικός σχηματισμός, γιατί αντιλαμβάνονται ότι αλλιώς έχουν πολύ δύσκολες μέρες να περάσουν με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό το οποίο αναλαμβάνουμε και νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα δοθεί το έναυσμα για αυτή τη νέα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τι θα κάνει λοιπόν αυτή η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης είναι να ασχοληθεί με την οργανωτική διεύρυνση και με όλη την προετοιμασία της πορείας προς το συνέδριο. Σε λίγους μήνες θα γίνει το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα συνέδριο το οποίο το έχουμε χαρακτηρίσει συνέδριο συνέχειας αλλά και τομής. Συνέχειας βεβαίως, γιατί δεν ξεκινάμε σήμερα. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο πλέον έχει γράψει τη δική του διαδρομή, τη δική του ιστορία στα ελληνικά πολιτικά πράγματα, επιτρέψτε μου να πω και στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα. Βλέπουμε ότι και με τις επισκέψεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, στην Ευρώπη, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι όμως και ένα συνέδριο τομής, γιατί κάνουμε ένα μεγάλο τολμηρό άλμα με αυτήν την προσπάθεια της διεύρυνσης, της εισπύρωσης ευρύτερων δυνάμεων από την αριστερά, από τον οικολογικό χώρο, από τον προοδευτικό χώρο, γιατί νομίζουμε ότι αυτό επιτάσσει, αυτό έχει ανάγκη η εποχή μας. Ζούμε σε μια εποχή που πλέον αυτό το κράμα νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς, το οποίο και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, επιχειρεί να κυριαρχήσει, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη συσπήρωση όλων αυτών των ευρύτερων προοδευτικών, αριστερών, οικολογικών δυνάμεων. Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όπως στην Πορτογαλία και στην Ισπανία πολύ πρόσφατα. Αυτό είναι ένα, αν θέλετε, μοντέλο το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί και στη χώρα μας να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ούτως ή άλλως με την απλή αναλογία, αν δεν λειτουργήσει αυτό, δεν ξέρω τι θα λειτουργήσει. Πάντως κάτι θα πρέπει να λειτουργήσει. Κύριε Χαρέτση, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη.